Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αρνοπέας Ατραπού. Είναι 1η Απριλίου του 2024. Σας υπόσχομαι ότι ό,τι θα ακούσετε σε αυτή την εκπομπή σήμερα θα είναι η απόλυτη αλήθεια. Συχαίνω με το έθιμο της 1η Απριλιάς, αν και το εξήγησα σήμερα το πρωί στον Αρμανάκ. Δεν κάνω ποτέ φάρσες, δεν κάνω ποτέ ψέματα εν ώψη της 1η Απριλιάς και γενικότερα δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υποστήριξη που δίνετε ειδικότερα το τελευταίο καιρό στις εκπομπές και για τα like και οτιδήποτε άλλο. Επειδή μου στάλθηκε μια απάντηση από το YouTube σχετικά με τα like dislike, μάλλον όχι με τα like dislike, με το γιατί δεν μπαίνει η εκπομπή στις τάσεις και μπαίνουν κάποιες άλλες, δεν το πολύ κατάλαβα, οπότε πυροβολήστε και κάντε like σαν να μην υπάρχει αύριο. Επίσης βλέπω ότι έπεσε καμία 50-60 άτομα η κοινότητα του Viper, γιατί τι φοβάστε ακριβώς? Ένα καλημέρα το πρωί σας στέλνω με το Άλμανα και ένα το βράδυ και έστειλα και λίγο περισσότερο τότε που έγινε ο σεισμός. Εάν πραγματικά δεν το θέλετε, τι μπαίνετε στις εκπομπές, έτσι? Αναρωτιέμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, και το λέω έτσι με πολύ, πώς θα το πω, με πολύ στενοχώρια, αν μπορεί να φανταστεί, πρέπει εμείς που είμαστε εδώ πέρα στο κανάλι, όχι στενοχώρια προσωπική, στενοχώρια γενικότερη, πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε σε ένα κόσμο που αγνοεί τους άριστους και χειροκροτεί τους αχάριστους. Αυτό είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας υπόσχομαι ότι σήμερα ό,τι ακούσετε είναι αλήθεια. Θα φρίξετε, κυρίες και κύριοι, αλλά ό,τι ακούσετε είναι αλήθεια. Και κάποια πράγματα μπορεί να τα πω φανερά και κάποια πράγματα θα τα πω και καλυμμένα. Επειδή, δόξα τω Θεώ, ξέρω να προσέχω τον εαυτό μου, καθίστε αναπαυτικά, το μόνο που θα κάνετε ένα like και αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κυρίες και κύριοι, κάθε βράδυ 11 και 4 και κάθε πρωί ή 10.30 ή 11 το πρωί, κάνω το σαν σήμερα, που ευχαριστώ πάρα πολύ τους copy-paste, Newsbob, Newsit, iEfημερίδα, Efsin, τον κύριο Καρατζαφέρη και κάποια δεκαριά ακόμα άτομα, τα οποία κάνουν μετά που ξεκίνησα εγώ από τις 15 Μαρτίου, το σαν σήμερα και πάλι. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, είσαστε αυτό που λέμε κυβιστές και να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει ένα πάρτι. Το πάρτι αυτό είναι του Βαγγέλα του Μαρινάκη. Έτσι. Καταρχήν, αυτό που σας λέω είναι η άποψη του κυρίου Κοτάκη, ο οποίος ο κύριος Κοτάκης, μέσα από τις εκπομπές του κυρίου Παναγιωτόπουλου, την εβδομάδα που μας πέρασε, το γνωστό υπουργό που ήταν παλιότερα στον Αντένα και τα λοιπά, που έλεγε ας βάλουμε μια ανωτελεία και τα λοιπά, στο κόντρα συμφερόντων του κυρίου Βελόπουλου. Το κόντρα είναι συμφερόντων του κυρίου Βελόπουλου. Έτσι. Λοιπόν, εκτός αν, αγαπητέ Κυριάκο, όπως ο κύριος Σερέτης μου έστειλε ότι το Focus FM ανήκει στον κύριο Σερέτη. Όχι, μου ήρθε ένα ανέκδοτο τώρα εδώ πέρα πάνω. Θα σας το πω μετά. Έτσι. Λοιπόν, έτσι να μου πείτε ότι και το κόντρα δεν είναι δικό συμφερόντων. Και ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει καμία εφημερίδα. Λοιπόν, υπάρχει ένας μεγάλος παιχταρούμπας. Αφήνω στην άκρη λίγο τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Κοτάκη, ο οποίος λέγεται Χρήστος Ράπτης. Κρατήστε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιωτόπουλος με Κοτάκη, όταν είχα πει εγώ ότι έχετε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, ήταν αναπαραγωγή του άρθρου του κυρίου Κοτάκη, ο οποίος είναι σφουγγοκολάριος του Ραφίνα Μπόι, του Κωνσταντίνου Καραμάλι. Τότε μου λέγατε ορισμένοι από εσάς, έλα μωρέ αυτόν το Φεδρό, πιστεύεις, ο Μπαρούφας ο Κασταμονίτης με το πραξικόπημα. Α, τσα, τσα τώρα το 41%, το 41% που βγάζει 158 βουλευτές, συν ένανε από τους Σπαρτιάτες. Όπα, οι Σπαρτιάτες του κυρίου Κασιδιάρη, που δεν είναι του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά που ο αρχηγός του Σπαρτιατών είπε ότι ο κύριος Κασιδιάρης τους έδωσε τη βενζίνη. Όχι, μα είναι οι Σπαρτιάτες. Ο ένας που έγινε ανεξάρτητος πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής δεν σας λέω πρώτα πριά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν ο Κοτάκης λοιπόν έλεγε για πραξικόπημα, το λέγανε βλάκα. Τώρα που ξαφνικά λέει περί του SMS, που θα σας πω τώρα την ιστορία ακριβώς πώς είναι, τώρα είναι σοβαρός και το κόντρα κάνει με δύο εκπομπές, και μπράβο στον κύριο Παναγιωτόπουλο και στον κύριο Κοτάκη, 200.000 views. Το κόντρα, κυρίες και κύριοι, έχει 31.000 βίντεο, 31.000
βίντεο 99 εκατομμύρια προβολές. Αν το καλοσκεφτείτε, αν είχα εγώ 31.000 βίντεο με το αριθμό που έχουν τα βίντεο, θα είχα 1.377.000.000 προβολές. Αλλά το κόντρα έχει 99 εκατομμύρια, που πάλι μου ρίχνει, αλλά δεν το λέω έτσι για μέτρο σύγκρισης, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι οι εκπομπές του ήταν 15, 20, 15, 20, 15, 20, τσαφ, η μονταζιέρα 107.000, τσαφ, μετά το SMS του Μαρενάκη 85.000, σύνολο 200. Τα πράγματα πάνε πιο πριν. Πολύ πιο, πολύ πιο πριν. Θέλετε να τα πούμε ακριβώς τα πράγματα πώς είναι? Έτσι, δεν είναι τίποτα ποινικό σχολάσιο, δεν είναι τίποτα. Στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες οικογένειες. Πολύ μεγάλες οικογένειες. Εννοώ σε ισχύ. Ξεχάστε τις παλιές πανάρχες, ο Νασέη και Λατσέη και τα λοιπά. Ξεχάστε τους Βαρδινογιανέους, γιατί έχουν πιάσει τα συγκεκριμένα πόστα και μια χαρά είναι και τα κανάλια τους τα έχουν και οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχει η δεύτερη φουρνιά, το wannabe, ο Νάσιδων. Υπενθυμίζω, ο Νάσιδων δεν ήταν ποτέ ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, έτσι. Αλλά ήταν ο πιο ισχυρός, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, κάποια στιγμή τα βουβάλια στη λίμνη που λέγεται Ελλάδα ήταν καμία εξενταριά. Πήραν κάποιες τούφες, τα πήγαν σε κάποιες άκρες, από εδώ, από εκεί κτλ. Και μείναν κάτι βουβάλια στη μέση. Παράλληλα, παρόλο που είναι πολύ γεροδεμένα, υπήρχαν και κάτι ποντικάκια κάτω. Ή μάλλον οι μπαμπάδες ήταν βουβάλια, πέθαναν και μείναν τα ποντικάκια. Τα ποντικάκια αυτά, εάν το αποφασίσουν εν ηρεμία, θα γίνουν πολύ καλή πολιτική για το καλό της Ελλάδας. Άρα αυτό δεν το θέλει η διεθνής νομεγκλατούρα, οπότε κλάιμα είναι παπαράνι. Ανεβαίνοντας πάνω η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ο κύριος Μελισσανίδης, ο οποίος κύριος Μελισσανίδης έχει ένα συγκεκριμένο πόστο, το οποίο από εδώ πρέπει κανονικά να αποδώσουμε τα συγχαρητήρια, το κούντος, το κίδος που λέμε τελικά. Είναι η πετρελαϊκή του εταιρεία, ο τροφοδότης του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και μάλιστα σου λέει, θέλω στην Ταϊβάν κάτω καύσιμα. Παπ, κατευθείαν πηγαίνουν της Aegean Petroleum, έτσι. Θέλω εδώ, θέλω εκεί τα λοιπά. Για να γίνει αυτό το πράγμα, πέρασε από διεθνή διαγωνισμό που δεν του βρήκε τίποτα. Ένας από τους λόγους που είναι στο απειρόβλητο, και εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν υπάρχει και κάτι φανερό έτσι στον κύριο Μελισσανίδη, είναι το γεγονός ότι έχει περάσει από αυτήν τη συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, κρίση, εξέταση. Και μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο θα παίξει το SMS του Βαγγέλα σε λίγο. Απ' την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ό,τι και να του καταλογίζουμε, το γεγονός ότι έχει πάρει ποδοσφαιρική ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει αν κάνει κάποια παρανομία. Τύπης άτυπης, χρησιμοποίησε περισσότερα λεφτά από ό,τι έπρεπε, γι' αυτό και η Nottingham Forest έφαγε και μια αφαίρεση βαθμών. Αλλά αυτό στην Ελλάδα δεν μας νοιάζει. Κλάιμα είναι παπαράνι. Λοιπόν, κάποια στιγμή το συνδέουνε που δεν συνδέεται πουθενά. Δηλαδή, σκληρός νόμος αλλά νόμος, ντουρα λέξεις, πέντε λέξεις, λοιπά. Αλλά κυρίες και κύριοι, αυτό το έκανε οι Ρωμαίοι. Σκληρός νόμος αλλά νόμος, δεν προκύπτει πουθενά ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή του κυρίου Μαρινάκη με ένα σκάφος που λέγεται Νουρ, το οποίο έχουν εξαφανιστεί όλοι. 15 άτομα έχουν πεθάνει. Λέγεται ότι στα ανελαίητα χτυπήματα που δέχτηκε ο Μαρινάκης και μέχρι στιγμής, θα το καταλάβουν και οι κύριοι, ότι χεστήκαμε μενήν για οξυγονό το εγκέφαλος και για Μελισσανίδη και για Μαρινάκη, ο κόσμος να περνάει καλά και αυτοί να περνάνε ακόμα καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αρχίσαν και τσακώνονταν για τα πάντα. Ο πολυσυλλεκτισμός, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τι φτιάνεις εσύ, μπανάνες, ας πούμε, όχι, κεράσια, πώς το λένε, κεράσια. Α, θα πάρω κι εγώ μια εταιρεία, πάρω κεράσια. Τι φτιάνεις εσύ, μπανάνες. Θα πάρω κι εγώ μια εταιρεία που φέρνει από το σημερινό μπανάνες και τις πουλάει. Τι έχεις εσύ, ανθοπολία. Θα πάρω κι εγώ ανθοπολία να στην πω. Αυτό το πράγμα έφερε αρχικές κόντρες, οι οποίες εξελίχθηκαν με τις άδειες στα διάφορα κανάλια. Λοιπόν, σας λέω λίγο εντάχει πώς πάει το πράγμα. Τώρα, αυτός ο μεσηνιακός κόλπος θα ρίξει και θα ανεβάσει κυβερνήσεις.
Ωραία είναι ο Μιστράς, ωραία είναι η Μονεβασιά, ωραία είναι η Καλαμάτα, πολύ ωραία περιοχή. Αλλά εκεί στο Μεσσηνιακό κόλπο γίνονται τρομερά και φοβερά πράγματα που εμπλέκουν, σύμφωνα με τα διεθνή φόρα, ρωσικό πετρέλαιο που περνάει με αυλαβή διέλευση από τα στενά των Δαρδανελίων, αφού αυτή είναι η συμφωνία που έχει κάνει ο Πούτιν με τον Ερντογάν, που για πρώτη φορά στα χρονικά χάνει. Και μην γλεντάτε, διότι θα πείτε σε λίγο βάστα Ρόμελ, βάστα Ερντογάν. Θυμηθείτε πως σας το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι γίνεται εκεί πέρα σε αυτό το Μεσσηνιακό κόλπο, όπου στα 6 μίλια είναι διεθνή ύδατα και μπορεί ένα καράβι που έχει έρθει με πετρέλαιο από τη Ρωσία, το καράβι από τη Ρωσία φόρτωσε στη Μεσσηνία και έφυγε το άλλο γεμάτο για να πάει στον Κλαουδάτο, που δεν υπάρχει πλέον ο Κλαουδάτος, έτσι, δεν εμπλέκω καθόλου την οικογένεια Κλαουδάτου. Λοιπόν, αυτή η άτυπη κόντρα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, τα οποία αυτά είναι οι στρατοί που παίζουν, τα γνωρίζω και αυτά, γιατί ήμουν τόσα χρόνια σε επιχειρήσεις στο κρατικό καλή και το TST θύρα 7 και τέτοια πράγματα, κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή φέραν κόντρες. Η κυβέρνηση που ανέβηκε επάνω, δηλαδή κάποια στιγμή φανταστείτε ότι στο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου του Πειραιά, που είναι ο Μόραλης, ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης, άρα είναι μια τύπη συμφωνία μεταξύ Μαρινάκη και Κόκαλη. Τώρα λένε ότι είναι τσακωμένοι. Πάντως ο Κόκαλης αυτή τη στιγμή στα 85 του είναι δρύμητρος παραποτέ, ανεβαίνει η ντραλότητα, τρελή σαν χαλάζι και ο τραυματισμένος καλλιτέχνης Αναστένας. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει αυτά. Θα σας τα πω μετά όταν θα καταλάβετε από πού προέρχεται το ένας και από πού προέρχεται το άλλος. Λοιπόν, κάποια στιγμή κυρίες και κύριοι, αρχίζει και η κόντρα και χοντρένει. Δεν υπάρχει στήριγμα προς τον Μαρινάκη. Εν τω μεταξύ, δεν είναι πρωταπολιάτικο αστείο. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχουν πάνω από 50.000 φωτογραφίες, ειδικότερα αυτές που έχουν βγει μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε στις πρώτες εκλογές του 19, η Νέα Δημοκρατία. Και, εν πάση περιπτώσει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι κουμπάρος της Ντόρας Μπακογιάννη. Λοιπόν, άρα ο αδερφός δεν μιλάει με την αδερφή, δεν ξέρω τι, η μάνα με τον πατέρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάποια στιγμή αρχίζει και υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε αυτή την αντιπαράθεση, ο Μελισσανίδης βρίσκει έφερο έδαφος και φεύγει. Επίσης υπάρχουν και άλλες εταιρείες, όπως του κυρίου Κοπελούζου και αυτά. Μπράβο, λαμπρές, πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τους έχουμε ρίξει τα αυτιά σε όλο τον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον κόσμο, όπως έχουμε πάντοτε. Ο τρίτος σε καράβια, γιατί αυτοί έχουν μικρότερα καράβια, και ο πιο καινούριος. Και μάλιστα, αυτοί οι 2, 3, 4 που είναι εκεί πέρα μέσα, Μαρινάκης, Κοπελούζος και όλα αυτά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, φανταστείτε ότι έχουν. Φανταστείτε ότι τώρα αυτοί οι καινούριοι Μαρινάκης και όλα αυτά τα λοιπά κάνουν και τα καινούρια, τα LPG, όπως λέγονται αυτά, του αερίου, τέτοια πράγματα. Σκέφτονται να βάλουν μέσα τα πυρηνοκίνητα που λένε και ούτω καθεξής. Μιλάμε, χώνουν λεφτά. Ένας Κύπριος ονόματι Προκοπίου, δεν τους ξέρω και εγώ τους ευρωπαϊκούς σε όλα τα λοιπά, χτίζει 50 καράβια τώρα. Η οικογένεια Αγγελικούση μαζί είναι 300 καράβια. Η κυρία Φράγκου είναι 250 καράβια. Μιλάμε, ρίχνουμε στα αυτιά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες σε αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι που ο Μαρινάκης έχει προβλήματα με το ένα μετά τα λοιπά, θεωρεί ότι του βάζουν, πώς θα σας το πω, τρικλοποδιά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως προδόθηκε από το editorial του in.gr ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, βάζει έναν άλλο δημοσιογράφο να γράψει το editorial και στο τέλος κάνει ένα υστερόγραφο που μάλιστα το editorial λέγεται «Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη», λέγοντας ότι για τον Μητσοτάκη ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρος, βασιζόμενος σε αυτό που είπε στη Βουλή, που δεν υπήρχε λόγος, γιατί πηγαίναμε για την εθνική τραγωδία των Τεμπών και λέει «Όποιος επιχειρηματίας θέλει, ας κατέβει να αντιπαρέλθουμε και να κάνουμε τη μάχη και όλα αυτά». Και φανταστείτε τώρα ότι, και πάλι αυτό δεν είναι πρωταπηλιατικό ψέμα, φανταστείτε τώρα ότι το ανταπάντησε ένας δημοσιογράφος μέσα από το n.gr, που ουσιαστικά είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που λέει «Δύο φορές προσπάθησες να με φημώσεις στη Δημαρχία του Πειραιά, μία με τον Μιχαλολιάκο και μία με τον Βλαχάκο, εναντίον του Μόραλη. Ο Μόραλης πήρε το 60%, έτσι. Μαρινάκης μοίραζε 20άρικα, 20άρικα, σακούλες με 20άρικα φεύγανε. Τη μία εκδήλωση το είδα. Σακούλες, όλοι πηγαίνανε με 20άρικο. Και ψηφίσανε ότι γουστάρανε,
Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης υποστηρίζει και στην κούρσα της διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Σεραφείμ του Πειραιά. Ο επιχειρηματίας πίσω από τον Σεραφείμ είναι ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι, λοιπόν, και δεν είναι ποινικό σχολάσιμο. Έχει κάνει την εκκλησία του Πειραιά πραγματικά για σοφιά. Έχει βάλει και τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο απ' έξω και μπράβο του και συγχαρητήρια. Ο Βαγγέλας έχω εκεί. Και κάποια στιγμή λοιπόν υπάρχει μια κόντρα μεγάλη. Όπως εξήγησε στον ίδιο τον κύριο Βαγγέλη στις 24 Μαρτίου το βράδυ στο σπίτι του Βαγγέλη, τα καρπούζια του Βαγγέλη είναι ζάχαρη με μέλι, ο κύριος Μπρατάκος, έτσι, πώς λέγεται αυτός τα λοιπά, ο οποίος έχει παντρευτεί την κυρία Ράπτη, και ο ένας ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και άλλος ήταν γενικός γραμματέας του γραφείου του, ο Παπασπύρου, Παπασταύρου, πώς λέγεται αυτά. Δεν έχει σημασία τα ονόματα. Κλάιμα είναι Παπαράιν. Πώς το λέγει ο άλλος, λέει, δεν συγκρατώ ονόματα, θα σε λέω Καραγκιόζη. Καραγκιόζη 1, Καραγκιόζη 2, Καραγκιόζη 3 και το καθεξής. Έτσι. Ή μάλλον Καραγκιόζη πέφτει. Υπάρχει μια αναταραχή, διότι στο ξαφνικό, εδώ ερχόμαστε με αυτά που λέμε με τα ποντίκια ανάμεσα στα βουβάλια κτλ. Βγαίνει το πουλέν του κυρίου Ευαγγελάτου, ο πολύ καλός δημοσιογράφος, παύλα ερευνητής Λαμπρόπουλος, και σηκώνει μια είδηση την οποία ο Κασταμονίτης την έχει παίξει από την 1η Μαρτίου προς 2 Μαρτίου που ακούγονται οι πρώτες συνομιλίες. Φύγε Σωτήρη, έλα Βαγγέλη, έλα Βασίλη τα λοιπά, άλλα ονόματα. Το συρραπτικό. Έχουμε, όπως σας είπα, τον θάνατο του άλλου, μπαμ μπαμ μπαμ, να το χτυπάει το βαν και να το δείχνουνε. Πώς το χτυπήσαμε? Τον αέρα. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή δει η οικογένεια του συγχωρεμένου του σταθμάρχη τι ήταν αυτό το βίντεο, θα τους έχει στοιχειώσει. Να, μπαμπά, σας εκτινάσετε. Συγγνώμη που σας το λέω, δεν έχει ιδέα, δεν είναι ψέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, πριν από χρόνια, για ένα γλωσσόφυλλο του Παπακαλιάτη με τον άλλο, τα λεπτά του είχε χώσει στο Μέγκα 1,5 εκατομμύριο. Τώρα, στο Sky, καμιά 45 εκατομμύρια που δείχνει έναν νεκρό, γιατί ουσιαστικά τη στιγμή που το χτύπησε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική απόφαση, είναι νεκρός, ακαριέα. Τον χτύπησε Dodge, που μπροστά έχουν σιδερένιο. Μπαμ μπαμ, έτσι. Έτσι ένα 45 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια την προβολή. Έστω, μετά από 10 χρόνια να το καταρρίψουν στα 4,5 εκατομμύρια. Δεν παίζει τίποτα. Εγώ, ας πούμε, αναρωτήθηκα μια φορά, γιατί τώρα τι γίνεται. Μου βγάζουν τις διαφημίσεις και μετά από 7 μέρες που ουσιαστικά το βλέπετε 100-120 άτομα, γυρνάει και λέει, α, συγγνώμη, κάναμε λάθος, κύριε Κασταμονίτη, κάναμε λάθος. Συγγνώμη, φτιάχνω και τα φρύδια μου, έτσι με νομίζετε πέρα. Συγγνώμη, ήταν να πάρετε 60 ευρώ, τώρα πάρετε 3. 3 cents, έτσι, 3 cents, τα λοιπά. Κάναμε λάθος. Ο αλγόριθμος βρήκε, λέει, ότι είστε ψεύτης. Αλλά μετά λέει, συγγνώμη που σας είπαμε ψεύτη. Και μια φορά του είπα, παιδιά, γιατί μου το σταματήσατε αυτό, γιατί εμφάνισες, λέει, ένα αντικείμενο καπνού, που σας έδειξα ένα κουτάκι του καπνού, τι έγραφε πάνω. Μιλάμε εδώ μια χαρά. Ο Τσουκαλάς που αρχίζει. Τι μια χαρά διαφημισούλε. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Έτσι που λέτε λοιπόν και το Sky, η ίδια κατηγορία είναι. Ο αλγόριθμος του Κασταμονίτη είναι για το Μαρινάκι αυτή τη στιγμή. Και θα σας πω την ιστορία μου με το Μαρινάκι, για να είμαι και ξεκάθαρος. Και ο αλγόριθμος, ας πούμε, του YouTube για τους άλλους είναι ο Αλαφούζος. Και δεν είναι το Sky, έτσι. Πήραξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μπαμπού, 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 μπαμπού. Αυτό είναι. Φεύγει ο άλλος στον αέρα και Α, το δείξουμε 47 φορές. Έτσι πέθανε όλες. Μπήρε στο στικάκι. Γεια σου Βασίλη. Φύγε Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη. Ήταν και η Νικολιόγη. Σωτήρη, τώρα κάνουμε διαφημίσεις. Τι γίνεται ακριβώς. Και αφού μαθαίνουμε αυτά, ένα χρόνο μετά θα μου πεις όλοι μετά από Χριστόν προφήτες είναι. Και για την ακρίβεια, μετά Χρήστο Κασταμονίτη προφήτες είναι. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έμαθα, λέει, ακούστε, άκουσαν, ότι ο Νετανιάχου που κάνει εγχείρηση, λέει, πιθανόν μπορεί να το φάνε. Πριν από καιρό σας έλεγα ότι θα τους φάνε όλους τους αρχηγούς. Γιατί θέλουν να πάει ένας. Ναι. Και σήμερα έμαθα ότι, έλα, ξέρεις, λέει, το Νετανιάχου που κάνει, λέει, με ολική νάρκωση τη Χολή, λέει, είναι σχέδιο των επικυρίαρχων. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και συνεχίζουμε να έχουμε πρωταπριλιά χωρίς να έχουμε πει ψέμα, έτσι. Ναι, παιδιά, και λέω το εξής. Πράγματι, έχετε δίκιο. Και συγγνώμη που δεν το έπιασα. Καθόλου. Τους δουλεύω ψηλό γαζί. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
Is porky barbecue, ξέρω εγώ, smoky halal? Yes it is. Είναι το γουρούνι, ο μουσουλμάνος ρωτάει, το γουρούνι που θα μου δώσεις το καπνιστό με sauce barbecue είναι halal? Που δεν τρώνε οι μουσουλμάνοι γουρούνι. Και του λέει ο Βιετναμέζος, ναι είναι. Τι να του πει? Είμαι βλάκας? Ναι είμαι. Το είπε ο Καστανίτης? Όχι, δεν το είπε. Τι έκανε? Τώρα ανακαλύψανε, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ο κ. Βελόπουλος ανακάλυψε τα δοχεία του ξυλολίου. Μπράβο, ρε! Περάστε αύριο να σας μάθω και το Β. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα απολογούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί ακόμα με τον Βαγγέλα δεν σας έχω πει τη φάση. Όταν θα σας πω ακριβώς τη φάση πώς έγινε, έχω και πούρο σήμερα μαζί, γιατί πρέπει να δείξω κάποια πράγματα. Γιατί καπνίστηκε ένα πούρο ρομπούστο νούμερο 58, το οποίο κοστίζει 475 ευρώ το καθένα. Και έχουν στην Αθήνα μόνο δύο καταστήματα. Και καπνίστηκαν στις 5 ώρες, καπνίστηκαν δύο από τον έναν υπουργό και ένα από τον άλλο. 4,75 επί 3, πες 1,5 χιλιάρικο είναι μόνο τα πουρα. Και ανοίχτηκε ένα Talisker 35 limited edition που κάνει 3.000 ευρώ το μπουκάλι. Και έφυγε όλο στις 5 ώρες. Θα ακούσετε. Δεν λέω ψέματα. Οι τιμές είναι... Και εγώ καπνίζω πουρά. Δεν έχω καπνίσει ποτέ πιο ακριβό από 75 ευρώ πουρο το ένα. Και αυτό ήταν επαιτειακό κιόλας. Όταν βγήκε το Sherlock Holmes, έχει δύο. Είχα πάρει δύο και ένα το έχω καπνίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Μαρινάκης. Είπαμε, δεν είναι σαν τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν φοβερός άνθρωπος. Ο πατέρας του έχει κάνει το εξής σκηνικό. Αν το θυμάστε όσοι είστε Ολυμπιακοί, ειδικότερα στο παιχνίδι Πανιόνιος Ολυμπιακός, όπου έρχεται ο πατέρας του Μαρινάκη και λέει: τα παιδιά έχουν φάει. Ήμασταν στις εξέδρες κοντά στο ορφανοτροφείο του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Σμύρνη. Και γυρνάει, λέει: τα παιδιά έχουν φάει. Του λέει: όχι, λέει, τι να φάνε, κύριε Πρόεδρε. Όλοι το λέγαν κύριε Πρόεδρο. Φέρτε, λέει, από ένα μιλκό και μία τυρόπιτα. Του λέει: κύριε Μαρινάκη, είναι 3.000 άτομα στην εξέδρα. Αδιαφορώ, λέει. Βρείτε μου 3.000 τυρόπιτες και 3.000 μίλκο. Τα μίλκο βρέθηκαν γρήγορα. Ήρθαν και τυρόπιτες, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, βοηθάει κόσμο ο Μαρινάκης. Έτσι ακούω. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Καλά κάνει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, να το πω πολύ απλά, αν ακούει κάποιος από τον κύριο Μαρινάκη, ζητώ συγγνώμη. Θεωρώ ότι είναι εκδικητικός. Και σε κάποια πράγματα ίσως έχει δίκιο. Λοιπόν, εγώ είμαι της λογικής ότι κανόνας νούμερο ένα, Peaky Blinders, έτσι, ποτέ μην ξεχνάς τι σου κάνανε. Ένα. Οπότε κάποια στιγμή προετοιμάζεσαι για εκδίκηση. Βέβαια αυτό έρχεται σε αντίθεση με το αν θέλεις να ξεκινήσεις εκδίκηση, σκάψε δύο λάκους, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, ο Μαρινάκης κρίνει ότι είναι η στιγμή να ξεκινήσει έναν πόλεμο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θέλουν να σας περάσουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Εδώ κυρίες και κύριοι μπορείτε να γράψετε ότι αυτό είναι το πρώτο πρωταπηλιάτικο ψέμα. Έτσι ο παραδείγματος χάρη ότι παραιτείται ο Τερίμ από τον Παναθηναϊκό και γυρνάει ο Ιβάν, ότι αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό ο Λεμονής και ούτω καθεξής. Με την ευκαιρία και το πρώτο ψέμα είναι ότι ο Μαρινάκης προσπαθεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από μόνος του. Το Διεθνές Φόρουμ της Παγκόσμιας Υπερκυβέρνησης, που σε κάθε χώρα κλαδεύει, αυτό που το είπαν οι άλλοι και δεν το έχω πει εγώ, έτσι. Πώς γελάσαμε προηγουμένως, να γελάσουμε τα λοιπά. Που κλαδεύει τον έναν μετά από τον άλλον τους αρχηγούς και ειδικότερα στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας τους έχει πάει πιπ-κολ εμπλοκή, τα λοιπά. Ξαφνικά κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το κάνει ο Μαρινάκης. Στην Ελλάδα το ξεκίνησε η οικογένεια Rothschild, η οποία εμπλέκεται στην αγγλικανική μασονία. Η αγγλικανική μασονία είναι σαν το σκορπιό. Αν του βάλεις φωτιά γύρω-γύρω του σκορπιού, θα προσπαθήσει να το ξεπεράσει. Στην περίπτωση που δεν θα το ξεπεράσει, ο σκορπιός θα τσιμπήσει τον εαυτό του μόνος του και θα αυτοκτονήσει για να πεθάνει glorious. Έτσι, όπως είναι και το μισό έμβλημα της οικογένειας, της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Αυτή τη στιγμή τρέμω διότι η μασονική στοά της Αγγλίας καταραίει. Με αποτέλεσμα οι μην αγγλικές μασονικές στοές, παρόλο που σε όλο τον κόσμο είναι κατά της Ιόρκης
και κατά τη σκοτικού τύπου, και στη Νιόρκη έχω σπουδάσει και στη Σκωτία την έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το ένα μεταπτυχιακό είναι στο Γιόρκ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έδωσε σημάδια τα εξής. Εφόσον χάνουμε την πρωτοκαθεδρία επί αγγλικού εδάφους, ξαμολυθείτε σε όλες τις μασονικές στοές του κόσμου και ανατρέψτε αυτούς που είναι πάνω και βάλτε πάνω ακροδεξιά στοιχεία ή familiar persons. Τι σημαίνει familiar persons? Είναι συνηθισμένα ή γνωστά άτομα τα οποία είναι του ευρύτερου κύκλου. Στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι υποτιμητικό, αυτός που είναι το familiar person, κάμερα προς εμένα, είναι ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είναι δικηγόρος και εκπρόσωπος της οικογένειας Ροτσάλ για οτιδήποτε υπόθεση υπάρχει επί ελληνικής επικράτειας. Ερωτήθηκε παλιότερα αν περιλαμβάνεται και η Κύπρος και λέει η Κύπρος είναι κατευθείαν αγγλική επικράτεια. Πάμε. Λοιπόν, αυτοί βρίσκουν βοηθούς. Στην περίπτωσή μας ο βοηθός είναι ο κύριος Μαρινάκης. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επιλείψιμο και τίποτα κολάσιμο. Ένας μεγάλος επιχειρηματίας, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, πάει και μπλέκει με τους Ροτσάιλ, δύναμη του δίνει. Κάποια στιγμή, να σας πω έτσι, αυτά τα παραμύθια που λέγανε ότι ένας επιχειρηματίας ξεπλένει τα λεφτά του Πασόκ, ο άλλος επιχειρηματίας ξεπλένει τα λεφτά της Νέας Δημοκρατίας και το καθεξής. Για μέν το κύριο Μαρινάκη είχε υποθεί αυτό το πράγμα με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή τον σύζυγο της κυρίας Μπακογιάννη, τον Ισίδωρο δηλαδή, τον είχαν ελέγξει, δεν είχε καταδικαστεί και δεν είναι τίποτα ποινικό κολάσιμο, για ένα έμβασμα που υπήρχε γιατί ήθελε να κάνει αγορά ενός σκάφους. Νομίζω ότι το ποσό ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι επιχειρηματίας τέτοιου μεγέθους ο κύριος Ισίδωρος Κούβελας και περισσότερο κιόλας, είναι και μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής, οπότε δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό για αυτή την υπόθεση. Και πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Μαρινάκη και του Μητσοτάκη. Να σας βάλω και άλλη μία παράμετρο. Υποτίθεται ότι κάθεστε τις εκπομπές, τις βλέπετε, μην αγώνεστε, δεν το δείτε πρεμιέρα. Μπορείτε να το δείτε και στις 3 ώρες το πρωί και στις 4 ώρες το πρωί. Ούτως άλλως 3 ώρες όλοι σηκώνεστε για κατούριμα και μετά το βλέπω, γιατί μία-δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να είμαι 4 ώρες ανοιχτός πάνω από τον υπολογιστή κάτι που έκανα και λέω ξαφνικά ένα πικ, παπ, 2.500 προβολές μεταξύ 3 και 4. Και λέω παιδιά, πολύ έρπος ασκιά έχει πέσει και πολύ μόρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάποια στιγμή που λέτε, εν έτη 22-23 τα λοιπά, ένας τρελός Αυστριακός, ονόματι Αδόλφος Χίτλερ, κάνει τα γνωστά, μιλάει, κάνει το πραξικόπημα της Μπειραρίας, εκλέγεται μια χαρά. Σήμερα μάθαμε για το Βίσμαρκ, ήταν ο παδός του Βίσμαρκ, του Ότο Βίσμαρκ, που είχε διώξει τον Γουλιέμο το δεύτερο, μάλλον είχε τσακωθεί με τον Γουλιέμο το δεύτερο, και κάποια στιγμή ο Χίτλερ, αφού κάνει ό,τι κάνει, αφήνει και μαγιά για τα λεγόμενα φασιστικά κινήματα του μετά πολέμου, από το 1950 και μετά. Έτσι και στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή ανήλθε η Χρυσή Αυγή. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό με το Μαρινάκι και το Μητσοτάκι. Αυτή τη στιγμή τα οχήματα που λέγονται ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη κάνουν ακριβώς αυτό που έγινε επί του πραξικοπήματος της Μπειραρίας του Χίτλερ. Πάνε να ανέλθουν πάλι στην εξουσία εκλόγημα. Προσέξτε, εδώ είναι το κόλπο. Για να διαβάσετε, η δημοκρατία της Βαϊμάρης, εκδόσεις Πόλης. Με γιώτα το Πόλης, έτσι. Λοιπόν, είναι ούτε 15 ευρώ βιβλίο. Να καταλάβετε ότι όταν έκανε το πραξικόπημα, όχι της Μπειραρίας, το άλλο, ο Χίτλερ, απλώς έκλεισε τη Βουλή γιατί είχε το 39,5%. Έτσι, και μετά τους είπε θα είμαστε στρατιωτικοί από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, και ο Κυριάννης ο Κανατάς και ο Χρήστος Φούρναρης γίνανε μετά συνταγματάρχης και ούτω καθεξής. Έτσι έγινε. Φανταστείτε τώρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το 41% και ο Κοτάκης είχε πει ότι θα κάνει πραξικόπημα, που το κάνει πρώτα με νόμους και βλέπουμε. Πάμε τώρα, πάμε. Έχει πολύ ψωμί υπόθεση. Λοιπόν, γιατί μπλέκω τώρα αυτά? Διότι κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκε σαν όχημα η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είχε το 0,24%, 24 ήταν οι υποστηριχτές του Χίτλερ τότε στο πραξικόπημα της Μπειραρίας. Βγήκε από τη φυλακή ο Χίτλερ, 2.400.000 τον ψηφίσανε. Κάποια στιγμή λέγανε δημοσκοπήσεις προτού γίνει αυτό το σκηνικό με τον Φίσα και με τους άλλους τους λιμενεργάτες κάτω που τους φάγανε, τους Αιγύπτιους κτλ. Ότι σε δημοσκοπήσεις, ειδικότερα στην Αθήνα, έπιανε το 24% η Χρυσή Αυγή.
Και μου θυμίζει πάρα πολύ, άτυπη βέβαια το παράδειγμα, το χώρο της Ελληνικής Αναζήτησης. Οπότε όταν έπαιζαν τις τρεις εκπομπές για την ομάδα Ε, ο Κώστας, ο Χαρδαβέλας, και ήμουνα και στις τρεις παρών, είχαμε φτάσει στα 2.350.000. Και τώρα αυτή τη στιγμή αθρηστικά όλοι μαζί είμαστε 150.000-200.000 που βλέπουμε τις εκπομπές και ξέρω πώς γίνεται το γαϊτανάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γίνεται όλο αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, και τα οχήματα αυτά είναι το ακροδεξιό στη Γερμανία που ετοιμάζεται να ανέβει πάνω. Είναι οι ακροδεξιοί μελανοχήτονες στην Ιταλία που τους είδατε που χαιρετούσαν φασιστικά. Η Μελόνι που έχει ανέβει πάνω. Λένε ότι η Λεπέν θα ανέβει πάνω μόλις τελειώσει ο Μακρόν. Ξαφνικά στην Αυστρία το ίδιο πράγμα. Στην Πολωνία το ίδιο πράγμα. Στην Πολωνία αυτός που έχει ανέβει πάνω είναι ο Σούλτς, αλλά αυτός που ανέρχεται είναι ακροδεξιός. Ενώ εντωμεταξύ αυτός που είναι πάνω στην Πολωνία λέει ετοιμαστείτε για πόλεμο. Το 1930-33 και 39 όλη η Ευρώπη ετοιμαζόταν για πόλεμο. Το 1939 όταν έγινε η επίθεση της Γερμανίας στην Αυστρία, όπου ξεκίνησε από το 1871 με το Βίσμαρκ και ολοκληρώθηκε το 1939, οι μόνες χώρες που είχαν δημοκρατικό πολίτευμα ήταν η Γαλλία, η Αγγλία, τύπη στα λοιπά, και η Ελβετία. Όλες οι άλλες ήταν φασιστικές. Α, και το Σαν Μαρίνο που ήταν ένα ανεξάρτητο κράτος. Όλες οι άλλες ήταν ή φασίζουσες, όπως ας πούμε ο Μεταξάς εδώ πέρα μέσα, ή ο Φράνκο, ή ο Μπενίτο Μουσολίνι, ή ήταν ακροδεξιά κινήματα. Ακόμα και στη Τσεχοσλοβακία, ο στρατηγός αυτός που. Ο γιατρός, μάλλον αυτός που ένωσε την Τσεχία με τη Σλοβακία, ουσιαστικά φασιστικά είχε συνδέσει τις δύο χώρες, και τη Βοημία και τη Μοραβία. Πάμε λίγο παρακάτω. Στη Ρουμανία ήταν ο βασιλιάς, παραδείγματος χάρη. Ήταν και τα βασίλεια, έτσι, λοιπόν, που μετέπειτα να με τον κλαδέψαν σε τέτοιο χρόνο. Αφού έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, ξαφνικά αυτοί θα χρησιμοποιήθηκαν και έγινε ο πόλεμος. Έτσι ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή τους προετοιμάζω αυτούς. Πάμε τώρα πάλι να μου πείτε, ρε μεγάλε, πρωταπριλιά, μου λες, δεν λες, τι εστί με Ευαγγέλιας κτλ. Το ξεκίνησε, το go που λέμε τα λοιπά, το άρξατε πυρ. Έχει ξεκινήσει με την αύξηση της ακροδεξίας σε όλη την Ευρώπη και παράλληλα με την τοποθέτηση διάφορων επιχειρηματιών στις μεσογειακές χώρες κυρίως, οι οποίοι προσπαθούν να συντονίσουν και να ρίξουν τις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή, εμείς νομίζουμε ότι τον πόλεμο το κάνει ο Μαρινάκης εναντίον του Μητσοτάκη. Όχι, τον πόλεμο το κάνει η μασονική στοά εναντίον του Μητσοτάκη. Και επειδή σας έχω πει πολλές φορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τέκτονας, αλλά υπάρχουν φατρίες που σας εξήγησα προηγουμένως. Το κόλπο το μεγάλο γίνεται στο περιστήλιο Σκερντέμπεϊς, όχι στο Προμηθέα, το 59-69, το 33, το Προμηθέα, γίνεται στο Σκερντέμπεϊ. Θα ήθελα να στείλω τα πολλά φυλάκια μου, ξέρω ότι όποτε σας αναφέρω παίζετε βελάκια και εκνευρίζετε για μένα, άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ο Σκερντέμπεϊς έχει πάρει μια έγκριση από τη Ροτσάιλντ και είναι το σκεπτικό ρίξτε το Μητσοτάκι. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο τρελοί στον χώρο γενικότερα της ενημέρωσης και του εθνικισμού, ας το πούμε έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι είναι ελληνικό είναι εθνικό και ό,τι είναι εθνικό είναι άγιο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαι της λογικής του Περικλή Γιαννόπουλου, το Ελλάση Τέφρα και το Ιων Δραγούμη. Θεωρώ ότι η Σλάβη είναι ο εχθρός του ελληνισμού και από εκεί και πέρα πάνω απ' όλα είναι το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία και οικογένεια που δεν μπορεί να το μαγαρίσει κανένας συνταγματάρχης και κανένας ταξίαρχος και τέτοια πράγματα. Έτσι, αυτό είναι εδώ και 3.000 χρόνια πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και Ελλάς ή Τέφρα. Αν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα, Τέφρα. Μέσα στο χώμα καταλιώνουμε. Θα κλάψουν λίγο οι δικοί μας και από εκεί και πέρα ουδής αναντικατάστατος. Πάμε τώρα. Όταν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και εδώ ο εθνικισμός πάνω προσπαθεί και ανεβαίνει λοξά, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο κεφάλι που εξέχει απ' έξω είναι ένα συγκεκριμένο κεφάλι και βλέπω με τα μεγάλης λύπης τα εθνικιστικά κινήματα στην Ελλάδα να παίζουν πάλι ξύλο, ακόμα και τώρα, γιατί τους λείπει ένα συστατικό μάλλον, και συγγνώμη που το λέω έτσι, τους λείπει η ψυχή. Έτσι, όταν λες σε γνωρίζω από την κόψη, πρέπει να ξέρεις και τι κόβεις. Έτσι, και το έχουμε πει ότι οι δύο πρώτοι στίχοι από τον ύμνο στην ελευθερία είναι τεκτονική, γιατί και ο Διονύσης Σολωμός ήταν τέκτονας, αλλά εφόσον αυτό συμπαρασύρει το εθνικό, πιστεύω δεν μπορεί καμία τεκτονική στοά να αμαυρώσει το μεγαλείο της Ελλάδας. Έχει πέσει είδηση και η είδηση αυτή τη στιγμή εκπέμπεται, μία από μένα που σας λέω εδώ και καιρό για τον Νίκο το Δένδια και μία από τον Στέφανο το Χίο, ο οποίος λέει τα ίδια πράγματα και τα λέει αυτό είναι εμένα που με πειράσει,
ότι τα λέει λίγο χιδέα τα λοιπά και θα πέσει. Έτσι και κουβέτσι και κοκορέτσι. Λοιπόν, για να πέσει ο Μητσοτάκης και να ανέλθει πάνω ο Δένδιας, πρέπει να ισχύσει κάτι το οποίο το περνάμε. Μην νομίζετε ότι εγώ είμαι υποχείριο της καμίας μεσόνικης τώρας. Απλώς δεν θέλω να ανέβει πάνω η Νέα Δημοκρατία. Στην περίπτωση αυτή εκφράζομαι η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω κάτι σαχλαμάρες, ας πούμε, από τον Κασελάκη, τώρα που δεν ξέρω τι να πει τον εθνικό ύμνο, σήκωσε τη γροθιά λες και είναι μαύρος πάνθυρας το 1968 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα λοιπά και τα λοιπά, και να ακούω ότι μπορεί να κερδίσει ο Κασελάκης το Μητσοτάκη. Επειδή στα σχολεία μας υπάρχει αυτό που λέγεται bullying και αυτό που λέγεται πώς το λένε, προστασία και τέτοια πράγματα, να το ξέρετε ότι όταν πήγαινε εγώ σχολείο, αυτό λεγόταν καζούρα. Αλλά ήταν ευγενική. Τώρα δυστυχώς έχουν μπει μέσα κανόνες και έχουμε αλλοιωθεί. Γιατί μας έχουν έρθει άνθρωποι από διάφορες φυλές, οι οποίοι το καλημέρα είναι σφαλιάρα και μπουνιά. Λοιπόν, να το ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά, ο Κασελάκης με το Μητσοτάκη, αν ήταν σε σχολείο, και όχι σχολείο Νέα Μήνη Παλαιοφαλήρου, ας ήταν σε σχολείο, ας πούμε, Μπραχαμίου, ξέρουν τα παιδιά, τον Άγιο Δημήτριο δηλαδή, ή αν ήταν στην Γκράβα, εδώ πέρα λίγο παρακάτω, θα είχαν φάει τόσο πολύ ξύλο που θα είχαν βγει ανέκιστο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, το κομμάτι δόθηκε και σε κάποια μυστική συμφωνία. Εικάζω ότι ο κ. Μαρινάκη συμφώνησε να ξεκινήσει τον πόλεμο. Ξεκινήστε τον πόλεμο χωρίς εμένα. Ξεκινήστε την επανάσταση χωρίς εμένα. Λοιπόν, επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοτάκη, που το σέβομαι πάρα πολύ, ανήκεται στον ελευθεροτεκτονισμό. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ο Μίχος, γιατί και αυτό είναι σήμερα κομμάτι της εκπομπής, ο Μίχος, ναι, μεν έφαγε ισόβια και οτιδήποτε άλλο τα λοιπά, ανήκει στον ελευθεροτεκτονισμό, αρνείται στο ανατοπή, αλλά νομίζω ότι στο εφετείο θα καταπέσουν πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αν ζει μέχρι το εφετείο. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι 9 παρα 2 το βράδυ. Τυπικά αύριο το πρωί στις φυλακές θα μείνει μόνο ο Μίχος και ο Μιχάλης. Όλοι οι άλλοι θα βγουν έξω. 5 χρόνια έφαγε ο γνωστός μου. 5 χρόνια. Βγαίνει έξω. Έχει κάνει 18 μήνες, 5 χρόνια. Λοιπόν, μην τον δω. Αυτό μόνο, μην τον δω. Πάμε. Ο Μαρινάκης συμφώνησε. Και λέει, αφήστε, θα ξεκινήσω τον πόλεμο. Μέχρι στιγμής, μια χαρά. Οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χρησιμοποιείται αυτή η είδηση πριν από ένα χρόνο. Όλοι μετά από ένα χρόνο κάνουν επιτυχία. Ας πούμε, ο κύριος Βελόπουλος παίρνει αυτά που είπε ο Κασταμονίτης το πρωί, τα λέει το βράδυ. Τα χρησιμοποιούν και οι σφουγγοκολάρικοι φόκους και αυτά που δεν ανήκουν στον κύριο Βελόπουλο. Κι άλλο ανέκδοτο, Μην μου στέλνετε ανέκδοτο την ώρα που κάνετε την εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, και αφού γίνεται όλο αυτό το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι εδώ πέρα μέσα. Ναι. Ωραία, βλέπουμε λίγο και την επικαιροποίηση. Γυρνάει και γίνεται ο κακός χαμός και βγάζει τη μονταζιέρα. Η μονταζιέρα αποδεικνύεται ότι ενώ πάμε στη Βουλή, ενώ λέει δεν φταίμε τίποτα από εδώ από κτλ, αποδεικνύεται ότι έχουν αλλοιωθεί οι ομιλίες. Αυτό σας ένιωξε εσάς, ότι αλλοιωθήκανε οι ομιλίες. Κυριάκο, ξεκίνα να γράφεις εσύ, γιατί αύριο θα τα πεις και εσύ. Λοιπόν, έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι. Η Αριέτα ακόμα δεν έχει υπάρξει. Δεν σε έχω ακούσει να έχει πιάσει για την Αριέτα. Αύριο μεθαύριο θα δείτε ο κύριος Βελόπουλος θα αναφερθεί και στην αγνώμενη Αριέτα. 6 δοχεία ξυλόλιο που το καθένα χωράει ένα κυβικό. Άρα είναι οι μεγάλες δεξαμενές αυτές που χρησιμοποιούν στο κιάτο για τις σταφίδες και για τα βερίκοκα. Ναι, δεν χωράνε στο διάδρομο, αγαπητέ. Ούτε ξέρεις πώς είναι το τρένο. Και ήσουν και στο σταθμό του Μονάχου. Με άφησε άκου η μάνα η κακομήρα μου και η μάνα και τζιμπιμπίρα μου, πώς έλεγε το τραγούδι τα λοιπά, γιατί έχει γεννηθεί και στη Γερμανία. Αυτά ήταν αλλού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα υπάρχει και το αγνώστης ταυτότητος σιδηροδρομικό αντικείμενο, το ATSA, το ξέρετε αυτό. Είναι, πέρα από τα UFO και τα USO, υπάρχουν και ο ελληνικός όρος που είναι αγνώστης ταυτότητος σιδηροδρομικό αντικείμενο, με τη σύμπτυξη των λέξεων ATSA. ATSA! Πώς κάνει ο Σεφερλής που κάνει ατσα, ναι, το οποίο η εμπορική αμαξοστοιχεία έχει από 3 ως 433 βαγόνια και κυκλοφορούν τα ακτινίδια. Επίσης, αυτό δεν το έχεις πει, Κυριάκο, για πες το λίγο στη Βουλή λίγο, να δούμε λίγο, έτσι. Για κάτι λίγο, πώς κάνουν την εξέταση για τον προστάτη, λέει, πονάς, όχι, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα αυτό το πράγμα, αλλά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και οι μασονικές το έσκαιρα τα λοιπά.
Και το κίνημα αυτό που πάει να σηκώσει τα ακροδεξιά κινήματα, αλλά δεν δέχεται να είναι ο Βελόπουλος πάνω ψηλά, γιατί ο Βελόπουλος θα πιάσει κανένα δεκάρι, έτσι όπως πάει. Αλλά πρόσεξε, μην έχεις την τύχη της Χρυσής Αυγής που είναι ο ένας στο Δομοκό και άλλος στον Κορυδαλό και να μην σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Μιλάω για τον Μιχαλολιάκο με τον Καστιδιάρη. Λοιπόν, αφού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει το μεγάλο μέσο που λέγεται Βήμα. Ό,τι και να κάνουν παιδιά, ό,τι καθημερινή είναι, αυτεμπορική, αυτά είναι φρουφλού. Ειδικότερα καθημερινή που ανήκει και στον Αλαφούζο, σου λέει είναι τη κυβέρνηση. Οπότε τι πιάνουν, πιάνουν τα Νέα και το Βήμα. Τα Νέα και το Βήμα ήταν ο όμιλος τα Νέα, που παλιότερα ήταν τα Αθηναϊκά Νέα. Τα Αθηναϊκά Νέα ανήκε στον πατέρα του Χρήστου Λαμπράκη, ο οποίος ο Λαμπράκης αυτός είχε καλέσει για ένα drink, πώς έλεγε ο Πατακός, με κάλεσε ο πρέσβης, λέει, της Αμερικής για ένα drink και μου είπε θα σου κάνει πραξικόπημα ο Ιωαννίδης, του είπε το Παπαδόπουλο. Έτσι κάλεσαν για ένα drink το Μεταξά, ήπια την πορτοκαλάδα και πάει ο Μεταξάς. Κάποια σύνδεση με βρετανικές κατασκοπευτικές υπηρεσίες και προδοσίες κλπ. Μακριά από μένα, ούτως ή άλλως τα Νέα συνεχίζουν και είναι πάντοτε πολύ καλά στα ποσοστά τους. Σουτάρουν από τα 6,75 με ποσοστό επιτυχίας 99%. Δηλαδή ξέρουν ότι θα γίνει και το λένε πιο πριν. Κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να αξιοθούν και να αξιοποιηθούν τα σκατά. Τα σκατά ήταν αυτά που τα φάγαμε εμείς στην πρώτη εβδομάδα και τα ξέρετε στις πρώτες 10-13 εκπομπές. Επίσης επαναλαμβάνω είναι 1η Απριλιά και δεν λέω πουθενά ψέμα. Και τώρα μετά από ένα χρόνο γίνονται γνωστοί κάποιοι, λέει ναι. Πώς το είπαμε το άλλο, λέει θα σκοτώσω όλους τους ηγέτες. Ναι. Το είπε ο Καστανόλης, όχι. Το είπε ο Χαρτομάτης και η Αστρολόγος. Ναι. Και μετά λέει μη στενοχωριέσαι. Είσαι βλαμμένο Καστανόλη, μη στενοχωριέσαι. Ναι, δεν στενοχωριέμαι. Και φυσικά δεν στενοχωριέμαι, έτσι. Βλέπετε, δεν έχω καμιά ρητίδα, έτσι. Εδώ με ψάχνει κατσαφάδο να δει τι σύσταση έχει το κούτουλο για να φτιάξει την καινούργια κρέμα. Καστάμονεξ θα λέγεται η καινούργια κρέμα, έτσι. Καστάμονεξ, έτσι. Μην βάλετε κανένα ύψιλο μετά το μο, έτσι. Λοιπόν, και γυρνάει και λέει, κάτσε να το πούμε τη μονταζιέρα. Τρώει τη μονταζιέρα, ευθεία επίθεση. Κοινό ο Μαρινάκη τα πέταξε κάτω και του λέει, έλα από εδώ. Δέσποτα την ευλογία σα. Αυτό το δέσποτα την ευλογία σας πάει γιατί κάτι διαμερίσματα αλλάξανε ιδιοκτησία και από κάτι μονές πήγαν σε κάτι συγγενείς πολιτικών. Πόσο μεν... Για να... Όταν θα φύγει ο Ιερώνυμος, που από εδώ πάλι θα το πω, παρετήσου εν ζωή. Θα ξεφτυλιστείς, παρετήσου εν ζωή. Καταλαβαίνω τι, καταλαβαίνεις σου λέω. Ξέρεις ότι ξέρω. Τα ανάλεκτα του Κομφούκιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή που λέτε, υποτίθεται ο κύριος Κοτάκης, είναι, τον λέγανε επειδή είχα πάρει τα... Είναι ο διευθυντής της εστίασης. Εστία είναι από τα σοβαρότερα έντυπα που υπάρχουν. Γράφει ακόμα με ψηλίδα για τέτοια πράγματα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο Κοτάκης λοιπόν με τον Παναγιωτόπουλο που τον έχουν πετάξει σαν τη μύγα από το ζυμάρι επίσης εκεί στο, που είναι στο κόντρα κτλ. Συμφερόντων του κύριου Βελόπουλου. Όχι, δεν είναι. Άλλο να το αυτό που λέει. Λοιπόν, και γυρνάει και λέει ότι τη μονταζέρα την έκανε ο Μαρινάκης γιατί κάνει επίθεση, λέει, στο Μητσοτάκη. Δεν λέει ότι την κάνει η μασονική στο Α για να πετάξει την άλλη μασονική στο Α. Διότι Σκερντέμπεϊ έχει φαγωθεί τα λοιπά. Ο Μητσοτάκης λέγεται ότι είναι στην Προμηθέα. Τσάκα τσούκα. Στην Αθηναϊκή Λέσχη πάντως είναι όλοι τους. Αν θέλετε και τα μητρώα της Αθηναϊκής Λέσχης. Τα έχω. Να μην τα πετάτε στα σκουπίδια. Αυτό μόνο θέλω να σας πω. Να μην πετάτε τα μητρώα της Αθηναϊκής Λέσχης στα σκουπίδια. Πολύ ωραία. Μέχρι και το τηλέφωνο όλων των πολιτικών υπάρχει μέσα. Λοιπόν, κύριε Μαυρουδή, είσαστε μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης. Ποιος είναι ο Μαυρουδής? Ο Βορύδης, ρε, που μόλις έβγαινε ο Μπρατάκος, πήρε και αυτές τις αρμοδιότητες. Ο Υπουργός Επικρατείας. Καλό. Λοιπόν. Κυκλοφορεί ένα SMS από το Μάκη το Τριανταφυλόπουλο. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είναι πολύ φεδρό αυτό το πράγμα, όμως μπορώ να το διαβάσω με το αιτιολογικό ότι αυτό είναι ψεύτικο. Προσέξτε και θα σας πω τι κυκλοφορεί για να δούμε. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν σας έχω πει ψέματα πουθενά. Κυκλοφορεί ένα screenshot, το οποίο αυτό υποτίθεται... Έτσι όπως το λέει και ο κύριος Κοτάκης και έτσι και όπως το λέει και ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, προέρχεται από το... Εγώ νομίζω ότι είναι ψεύτικο, αλλά μπάσκετ, τόσο λέει πάνω Βαγγέλης Μαρινάκης, άρα το ανοίγει, έχει πάρθει screenshot, ας το πούμε έτσι,
από την κυρία Μαρέβα. Θα σας πω και τι έχει γίνει, γιατί γίνει ο κακός χαμός, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να είναι ψεύτικο. Θα το διαβάσω όμως, έτσι, εν ίδια ανεκδότου. Εδώ οι άλλοι μας λένε, ας πούμε, ότι με 100.000 κόσμο τους βλέπω 300 άτομα και έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Λέω και εγώ κάτι δικά μου, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, Βαγγελή, η Μαρέβα τα λέει αυτά. Ο άλλος είναι εξαγριωμένος και κατεβάζει καντήλια στο μαξί μου. Πω πω Παναγία μου, ο Μπαρτζόκας της πολιτικής, ο Μητσοτάκης. Στο όνομα της φιλίας μας, όπα! Ποια φιλία ρε φίλε, δεν το ξέρει τον άνθρωπο. Δεν το ξέρει τον άνθρωπο. Εγώ για να πω φίλο μου τον κύριο Τσελέντη, πιάμε καφέ μαζί. Δεν καταλαβαίνω. Πώς το λέει, δεν καταλαβαίνω ρε που έλεγες με την εθνική ομάδα. Στο όνομα της φιλίας μας θέλω να τα βρείτε όπως πρώτα. Που μας πηδάκατε μαζί χωρίς καπότα. Σωστά, έτσι. Χωρίς εσένα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Χωρίς εσένα το τίποτα, ε. Υποτίθεται ότι απαντάει ο Βαγγέλας. Στείλε μου δύο ηλίθιους να συνεννοηθώ. Έχω ένα κάλεσμα στο σπίτι. Το drink που λέμε. Και υπόθεση λέει ότι του απαντάει η Μαρέβα. Οκ, να τα βρούμε. Άκου τους υπουργούς. Και λέει ο Μαρινάκης, αρκεί να μην μου πουν πάλι όπως την προηγούμενη φορά. Οκ, έγινε. Λοιπόν, εγώ εικάζω ότι αυτό είναι ψεύτικο. Ο κ. Σκοτάκης όμως λέει ότι αυτό μέσα σε άκρηση υπήρχε και εμπλέκει τον κύριο Χρήστο Ράπτη του πρώτου θέματος να λέει το εξής, ότι ο Βαγγέλας, αφού κάτσανε 5 ώρες ο Μπρατάκος με τον άλλον, ο Παπασταύρου, όπως λέγεται, ή πιάνε αυτά το ίσκι που σας είπα, καπνίσαν τα πουρα, φάγαν κάνα ράνανε, μόλις φύγανε, τους έκανε, κοίτα ρε, εδώ, τι μου έστειλε η άλλη. Δηλαδή, κοινώς έκανε στους φίλους του ρόμπα την γυναίκα του πρωθυπουργού. Υπάρχουν τρεις εξηγήσεις, μάλλον τρία layers, τρία επίπεδα σε αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση. Πρώτο, μία χωρίς διοικητικό ρόλο σύζυγος του πρωθυπουργού της χώρας επεμβαίνει σε έναν επιχειρηματία για να του πει να τα βρει με τον άντρα της στον πρωθυπουργό, γιατί αλλιώς θα πέσει η κυβέρνηση. Άρα προκύπτει ότι όλη η πολιτική, άκου τι λέω και εγώ τώρα, εδώ έχουν δίκιο να με βρίσκω λοιπά, είναι πιασμένοι από τους εφοπλιστές. Μάλιστα. Επίσης, αυτό είναι το ένα λέει, επίσης του λέει έλα να τα βρούμε όπως πρώτα. Άρα αυτό είναι συνεχής. Ανέβηκε πάνω ο Μητσοτάκης με τη βοήθεια του Μαρινάκη και κατάλαβε ότι ήταν αχάριστος. Πώς σας έλεγα προηγουμένως που είπα ότι σε ένα κόσμο κάτσε να το διαβάσω, πολύ μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλώς ήρθαμε σε έναν κόσμο που αγνοεί τους άριστους, το Μαρινάκη δηλαδή, και χειροκροτεί τους αχάριστους. Ας πούμε το Μελισανίδη. Αυτό είναι το δεύτερο. Και τρίτον, ο Μαρινάκης μιλάει απαξιωτικά, βάσει αυτού του μηνύματος, το οποίο συμφωνεί και ο κ. Σκοτάκης, και λέει: στείλε τους δύο μαλάκες να τα βρούμε. Το δύο μαλάκες να τα βρούμε μπορεί να είναι ρε, εσείς θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, όλη τη Λάρισα, ας πούμε, και να την κάνω φυτώριο τζατζίκι. Τζατζικόδεντρο. Όπως ήταν η πρωταπριλιά στο BBC που βγάζε μακαρόνια το δέντρο, έτσι ακριβώς. Το άλλο είναι να μου δώσει το λιμάνι της Αστυπάλειας, ας πούμε, να το έχω μόνο εγώ, που το έχει η εκκλησία της Αστυπάλειας. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Τώρα, και το τρίτο, έτσι, ένα είναι ότι να τα βρείτε, δεύτερο ότι είναι διαρκές και τρίτο ότι είναι, σύλλεμε, δύο βλάκες. Η υπόθεση λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήταν ενήμερος. Αν ισχύει αυτό το μήνυμα, ήταν ενήμερος. Ένα. Η υπόθεση λέει ότι τσαντίστηκε γιατί κάτσανε περισσότερο από μία ώρα. Κάτσαν 5 ώρες, φάγανε, καπνίσαν, κάνανε τα λεπτά και μετά φύγανε. Δύο. Βρήκαν φαγητό και φάγανε οι άλλοι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν. Και τρίτον είναι, λέει, ότι δεν δέχομαι παρέμβαση από επιχειρηματίες. Σίγουρα που θα το πω, αλλά επέμβαση από επιχειρηματίες γίνεται πάντοτε. Επίσης, να σας πω πολύ απλά ότι το ήξερε ο Πρωθυπουργός. Ο Μπρατάκος, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, και δεν θα ξέρει πού πηγαίνει, πού θα πάει το βράδυ. Για όνομα του Θεού. Φίλοι είμαστε και λέμε, πάω, ξέρω εγώ, μέχρι τη γωνία να πιω ένα καφέ, ας πούμε, τα λοιπά. Και λέει, ναι, πάρε με ένα τηλέφωνο να ξέρω τι γίνεται. Και το τρίτον ήταν το εξής. Πραγματικά πιστεύετε σε ένα κάλεσμα? Πολύ βλέπετε, πολύ ταινία βλέπετε, τα λοιπά, ότι θα πάει μετά σαν τον ονό, μέσα στο γραφείο και θα του πει να τα βρούμε και αυτός θα έχει κάτι στο μυαλό του να το βρει και θα του πει, αν μου κάνει αυτό ο Μητσοτάκης θα είμαι υπέρ σας. Προφανώς γελιόμαστε πλάνη ηχθρά. Εγώ θα του βγάλω το καπέλο του Μελισανίδη. Και προφανώς είμαι και Ολυμπιακός, αλλά δεν είμαι ενάντια στο Μελισανίδη.
ότι δεν έχει μπλέξει. Είναι σταθερός, μια χαρά. Το μάγκικο που είχε πει ότι αυτοί έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια είναι γιατί ναι, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Έτσι γίνεται, κυρίες και κύριοι, όταν ο άλλος θέλει να έχει 7 ομάδες κάτω από τη μασχάλη. Ο άλλος είναι ο Μαρινάκης. Για να μην νομίζετε ότι είμαι φίλα προσκύμενος και προς τον Μαρινάκη, την ημέρα που αγόρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον Ολυμπιακό από το Σοκρατικό Καλή, παρέδωσα στη θύρα 7 το διαρκείας μου και υπάρχει εξώφυλλο, μάλλον η πίσω σελίδα του Φωτός, η επιστολή μου που λέω γιατί το παραδίδω το διαρκείας. Αυτά που έχουν γίνει πριν από 15-20 χρόνια, εγώ τα είχα προβλέψει. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παραπέει. Στο ποδόσφαιρο παραπέει. Εντάξει, ούτε είναι λογική να είναι 20 χρόνια συνεχόμενα με μπαράκι κτλ. Ο Ολυμπιακός παραπέει. Έχει 70 παίκτες ανευλόγου και αιτίας. Αυτός δεν ήταν κάποτε που μας έλεγε ότι θα πάρει 30 καράβια για τον Ολυμπιακό και από τα ναύλα θα κάνει τις μεταγραφές ο Ολυμπιακός. 30 καράβια αυτή τη στιγμή είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Περιμένω ακόμα τη μία άγκυρα. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται, κυρίες και κύριοι, πώς να το πω, που λέγεται πρωταπηλιά και επίθεση. Τους διώχνει τους δύο υπουργούς, ούτε γάτο ούτε ζημιά. Τελειώνει στη Βουλή, τελειώνει το ένα κτλ. Βάζει το βορύδι πάνω, ανεβαίνουν και συνεχίζει ο διαρκής πόλεμος. Προφανώς ο Μητσοτάκης θα κάνει την επόμενη κίνηση. Γι' αυτό, 54ο λεπτό της εκπομπής, γι' αυτό, Γιάννακόπουλε, έτσι που λέτε τα λοιπά, κρατήσου. Γιατί στον εθνικιστικό χώρο έχεις θέση, κρατήσου. Μη κατέβεις τώρα. Ή τουλάχιστον στους επόμενες. Διότι τώρα σε αυτές τις ευρωεκλογές θα γίνει η μάχη του Ελ Αλαμέιν. Θα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Και μετά από τις ευρωεκλογές θα δείτε ένα πολύ ωραίο ζεστό καλοκαίρι που θα έχουμε αν πέσει κάτω από το 35%. Έτσι, λοιπόν, και αυτό βγαίνει και διάφορα κόμματα και το καθεξής. Αυτή η εκπομπή που ξεκίνησε και λέγοντας ότι μην πιστεύετε για την πρωταπηλιά τα λοιπά, λύγει αυτό το θέμα. Κοινώς δηλαδή τα βουβάλια που είναι οι μασονικοί στο από μια πλευρά και από την άλλη τσακώνονται. Εκφραστής της μίας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εκφραστής της άλλης είναι ούτε καν ο Μητσοτάκης, ο περιγυρός του και το καθεξής. Για το τυπικό της υπόθεση να σας πω ότι η κυρία Μαρέβα Γκρουμπόφσκι, όπως λέγεται, έχει κάνει μήνυση ή θα προβεί σε μήνυση εναντίον της Έλενας Ακρίτα, η οποία λέει πού έχουν προκύψει 40 σπίτια που υπάρχουν στο Ποθενέσχες, πώς έχει στο σπίτι του Βολτέρου που το έχει βγάλει ο κύριος Βαξεβάνης κτλ. Κτλ. Εάν η πολιτική μας γίνεται φορολογική ενημερότητα, τότε έχουμε χάσει από χέρι. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Ράπτης, παρόλο που κάνει μια δήλωση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι του δείξε ο κύριος Μαρινάκης στο SMS, προτίθεται να κάνει μήνυση εναντίον του κυρίου Κοτάκη. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης τραβιέται και λέει ότι αυτά είναι στη σφαίρα του φανταστικού. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όχι ο Παύλος Μαρινάκης, πώς λέγεται αυτός ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα κυρίες και κύριοι, όλοι αρνιούνται ότι υπάρχει το SMS, αλλά το SMS υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει. Καμία FIFA κάνεις, φου και φου. Υπάρχει, υπάρχει. Λοιπόν, ένα πρωταπηλιάτικο ψέμα είναι ότι δεν υπάρχει πόλεμος μεταξύ του Μητσοτάκη και του Μαρινάκη. Διαρκής πόλεμος, ο οποίος είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Η ελληνική δικαιοσύνη διέπρευσε. Αυτό είναι πρωταπηλιάτικο ψέμα. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με τις αρχές πρέπει να έχουμε σεβασμό στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι, 263 άνθρωποι, σύμφωνα με τα απορίσματα της αστυνομίας, έκαναν έρωτα με το 12χρονο από ηλικία 10 ετών. Εικάζεται ότι είναι πολύ περισσότεροι. Οι περιγραφές ήταν ο Έτσι, ο Γιουβέτς, τα λοιπά. Μόνο όσοι είχαν ενέργεια πάρα πολύ στο Facebook και τα λοιπά, μπόρεσε να τους αναγνωρίσει μικροί και έτσι φτάσαμε στο σημείο 17 στο τέλος και ο Μαστροπός, ο Μίχος και η μητέρα. Σε άλλες χώρες, ακόμα και της Ευρώπης, θα ήταν μέσα όλοι τους για ισόβια. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, αύριο θα βγουν όλοι έξω πλην του Μίχου και του Μιχάλη, αυτό που λέγεται. Ο Μιχάλης ένα χρόνο από τώρα θα βγει, ο Μίχος θα πάει στο εφετείο, θα πέσει, θα καταπέσει, θα μπορεί να βγάλει και ανίκεστο και σε 2-3 χρόνια θα βγει έξω. Άρα κυρίες και κύριοι, να το πω πολύ απλά, οι πολιτικές κατευθύνσεις προς τη δικαιοσύνη με τους νόμους που δικάζονται, είναι νόμοι του 2021, οδήγησαν σε ένα καθεστώς μερικής ποινικοποίησης, το οποίο πραγματικά στην Ελλάδα δεν είναι αυτό που επιθυμούμε.
Τι θα επιθυμούσαμε? Μπορεί κάποιοι να επιθυμούσαν την εκτέλεση στο Σύνταγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιοι να λέγανε να τους αφήσουμε ελεύθερους. Αυτό που θέλω να κάνετε λίγο ένα focus, δεν έχω σκοπό να τραβήξω αυτό το κομμάτι. Το άλλο θα τραβήξω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, εντάξει. Φτάνουμε στη μία ώρα σχεδόν. Θα πω και αυτά. Είναι το γεγονός ότι τη Δευτέρα, ας το πούμε έτσι, τη μία Δευτέρα, η εισαγγελέας της δίκης του Μίχου είπε ότι δεν έχει κάνει βιασμό. Και σήμερα, μάλλον την Παρασκευή και μετά σήμερα, είπε ότι έχει κάνει βιασμό και θα πρέπει να επισύρει την ποινή των ισοβίων. Μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής έπαιξε η πολιτική πίεση, ούτως ώστε να φανεί ότι η δικαιοσύνη είναι ακέραιη, υπέροχη και δίκη. Η δικαιοσύνη μας είναι ακέραιη, υπέροχη και δίκη. Δυστυχώς οι εκφραστές της είναι κατωτέρων καταστάσεων. Αυτό φανταστείτε το με το εξής σκεπτικό. Πας σε δικηγόρος και λέει παλιότερα υπήρχαν λαμπροί νομικοί. Δεν λένε λαμπροί δικηγόροι. Λαμπροί νομικοί. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το επίπεδο της νομικής που χρειάζεται για την ελληνική δικαιοσύνη. Και τα πράγματα θα αρχίζουν να αναπτύσσουν και καινούργιες μορφές ποινικοποίησης έτσι. Ούτως ή άλλως, φανταστείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο φίλος μου ο Ηλίας, ο ληξιάρχος, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, σήκωσε μια φωτογραφία που λέει είναι τρελή αυτή η Ιταλή. Και το ότι κατεβάσανε αυτή τη φωτογραφία, που ήταν η αυτοντομοτσουνάρα του Ηλία, με το σκεπτικό ότι έβρισε τους Ιταλούς. Φανταστείτε, μία με το μητού να μην γίνεται φλερτ. Ένα. Μία με το άλλο να μην μιλάς έτσι το περιπαιχτικά και το καθεξής. Σε λίγο θα είμαστε ρομπότ. We are the robots. Τιν, 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 τιν. Παλιό. Λοιπόν, πάμε και τώρα στο άλλο το κομμάτι που λέγεται Ρούλα Πισπυρίγκου. Εσείς νομίζατε όταν χτυπιόμουν εγώ ότι έλεγα βλακίες. Και εν πάση περιπτώσει, εφόσον καταδικάστηκε, περιμένω να σταματήσει τη δικηγορία ο κύριος Κούγιας και παράλληλα περιμένω και μια συγγνώμη, γιατί όταν σας έλεγα ότι αυτά είναι τελετές περίεργες, σατανικές κτλ, όλοι μου λέγανε αουά κτλ. Αν διαβάσετε αυτό που υπόθηκε που την καταδικάζει σε ισόβια, λέει ότι η στάση σου εν λόγω στο περιβάλλον του νοσοκομείου, κάπως πώς μου το διάβασαν κιόλας, περιλαμβάνει ή εκλείει μυστήριες πορείες στο μυαλό, κάτι τέτοιο χρησιμοποιήσε ο εισαγγελέας. Η εισαγγελέας ή ο εισαγγελέας. Λοιπόν, όπως είπε και ο φίλος μου ο Θάνος ο Καρατσιόλης, μην βάζουμε ετικέτες σε διάφορους δικηγόρους, όχι νομικούς δικηγόρους, ότι είναι αθωωτές. Να, ορίστε, δεν αθωώθηκε και επιβραβευτήκαμε. Βασικά στοιχεία, και εδώ θέλω να πω, τουλάχιστον εδώ θα μου επιτρέψουν, δεν μου επιτρέπουν να πω ότι το έχω πει εγώ πρώτα για τα τέμπη τα λοιπά, δεν μου επιτρέπουν να πω ότι έχω πει το σχέδιο που θέλω να φάνε όλους τους ηγέτες, αλλά εδώ αφήστε με να το πω και εγώ πρώτη φορά, μιας και είμαι και στο GDPR, ότι χρησιμοποίησανε τα δεδομένα από τη Smart TV που οι άλλοι έψαχνε, κάποιος το έχει σφυρίξει, στο browser της τηλεόρασης να βρει για την κεταμίνη για να μην φαίνεται στο ιστορικό του laptop. Και το πρώτο πράγμα που κάνανε μέσα το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι πήρε τη μνήμη της τηλεόρασης, οπότε το είχαν πετύχει. Άρα, μάλλον κάπως επιβεβαιωνόμαστε. Άρα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα που έχουμε το πρωτοαπριλιάτικο αστείο, εγώ σας μιλάω μία ώρα και ένα λεπτό τώρα για μη πρωτοαπριλιάτικα αστεία ψέματα. Θα σας πω όμως κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Μέχρι τις ευρωεκλογές και πιθανόν θα σκάσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, αυτό το θέμα με την επιστολική ψήφο και με τις επιστολές που στέλνει και η Άννα Μισελ κτλ. Θα είναι η αιτία που μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Ή μάλλον που θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για να φύγει ο Μητσοτάκης και να αναλάβει ο Νίκος ο Δένδιας. Αυτά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ο μήνας που έρχεται είναι δύσκολος. Είναι ωραίος μήνας, αλλά δύσκολος. Οδεύουμε και προς το Πάσχα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Και όσοι είστε καινούργοι, γραφτείτε. Δεν σας κυνηγάει κανένας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας. Μάγκες και μάγκησες. Μπλέξαμε.